Στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στο Ολυμπιακό Μέγαρο η τελετή αναγκήρυξης του Αλέξη Φωτιάδη ως πρεσβευτή Fair Play για το 2015. Επίσης, απονεμήθηκε στην εταιρεία ΟΠΑΠ Κύπρου το βραβείο F αγωνίζεστε για την διαχρονική προσφορά της στον αθλητισμό και την κοινωνία. Ο Αλέξης Φωτιάδης ανακηρύσσεται πρεσβευτής της Κύπρου για τον αθλητισμό, την ανεκτικότητα και το τίμιο παιχνίδι για το 2015 και παραλαμβάνει το επαθλό του από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Νίκος Αναστασιάδης εξήρε την προσφορά και το ήθος του Αλέξη Φωτιάδη και εξέφρασε την απόλυτη του συμφωνία για την επιλογή της ΚΟΕ. Δεν έχω καμιά αμφιβολία, φίλε Αλέξη, ότι με την επιλογή σου οι στόχοι της ενθάρρυνσης και της υποστήριξης των ηθικών αξιών του αθλητισμού, καθώς και η προαγωγή του πνεύματος που εφαγωνίζεστε, θα κατακτηθούν πλήρως. Ευχαρίστησε για την τιμητική αυτή διάκριση ο Αλέξης Φωτιάδης στην ΚΟΕ αλλά και την οικογένειά του για τα όσα του έχει προσφέρει στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. Αναφέρθηκε στους τρεις άξονες στους οποίους θα στηριχτούν οι ενέργειές του, που είναι η παρουσίαση πρότυπων παραδειγμάτων στις σημαντικές τελετές όλων των αθλητικών ομοσπονδιών, η δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων που θα αφορά το Fair Play και η δημιουργία καναλιού συνεχούς επικοινωνίας που θα βασίζεται στην προσωπική επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους με τα σύγχρονα μέσα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή για τη μεγάλη τιμή που κάνετε, αλλά και για την ευκαιρία που μου δίνετε για να προσφέρω στην υγιή ανάπτυξη του αθλητισμού στη χώρα μας. Προσωπικά έχω κερδίσει πάρα πολλά από την ενασχόληση μου με τον αθλητισμό. Είμαι ευγνώμων στους γονείς μας που μας όθησαν από νεαρή ηλικία στον υγιή αθλητισμό. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΚΟΕ Ουράνιος Ιωαννίδης, η επιλογή της Επιτροπής δεν ήταν καθόλου δύσκολη. Ο αθλητισμός ουδέποτε έπαψε να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας. Η επιλογή του Εκθελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΕ στο πρόσωπο του κυρίου Αλέξη Φωτιάδη δεν ήταν καθόλου δύσκολη. Κορυφαίος αθλητής, με άριστη παιδεία και μόρφωση, υψηλή επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματικά επιτυχημένα. Στην ίδια εκδήλωση απονεμήθηκε το βραβείο «Ευαγωνίστεστε» στην ΟΠΑΠ Κύπρου για την προσφορά της στον αθλητισμό και στην κοινωνία. Η πορεία της ΟΠΑΠ στην Κύπρο από το 1969 μέχρι σήμερα βασίστηκε στην έντιμη, ειλικρινή και καθαρή συνεργασία της με το κράτος και την κοινωνία, γεγονός που καταγράφει η ίδια ιστορία. Με την ίδια ποιότητα συμπεριφοράς αλλά και δύναμη προσφοράς, θα εξακολουθήσουμε να στεκόμαστε κοντά στην κυπριακή κοινωνία και πολιτεία. Πολλά δεν θα μπορούσαν να γίνουν και θα συνεχίσουν να γίνονται πραγματικότητα αν δεν βρίσκαμε συμπαραστάτη την ΟΠΑΠ Κύπρου, τόνισε ο πρόεδρος της ΚΟΕΤ, προσθέτοντας ότι η απονομή του βραβείου Fair Play αποτελεί ελάχιστη αναγνώριση για την προσφορά της. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ιωάννης Ψηλόπουλος.